Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Με τα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε τα θέματα των εξετάσεων αλλά και τις απαντήσεις σε κάθε μάθημα των πανελληνίων. Την ίδια στιγμή, μαθητές στην Κρήτη δεν μπόρεσαν να διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες, καθώς οι εργοδότες τους δεν τους έδωσαν άδειες. Το περιστατικό είχε προκαλέσει σάλο στα Χανιά, αλλά και την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας. Ένα δύσκολο καλοκαίρι περιμένει τους Έλληνες φορολογούμενους, αφού από τα τέλη Ιουλίου και έπειτα ξεκινά ένα ιδιαίτερα θερμό εξάμεινο, κατά το οποίο οι Έλληνες πρέπει να καταβάλουν περί τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, όπως η Νοέμφια και τα τέλη κυκλοφορίας. Με αρώμα Κρήτης και έντονο το στοιχείο της παράδοσης, πραγματοποιήθηκε ο γάμος του γνωστού ηθοποιού Στράτου Τζορτζόγλου και της αγαπημένης του Σοφίας Μαριόλα. Ο ηθοποιός μετέβη στην εκκλησία συνοδευόμενος από κριτικούς λιράριδες και βρακοφόρους, ενώ η όμορφη Σοφία συνοδευόταν από κορίτσια ντυμένα κριτικοπούλες. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε βίντεο από το γάμο, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.